Ορισμένες ομιλίες είναι κατά τη γνώμη μας πολύ αποκαλυπτικές. Για παράδειγμα, ήταν πολύ αποκαλυπτική σήμερα, πριν λίγη ώρα, η παρέμβαση του κυρίου Βορύδη, που ουσιαστικά παραδέχθηκε ότι έγιναν οι παρακολουθήσεις. Απλά δεν υπάρχει πρόβλημα, αυτό είπε, γιατί αυτές οι παρακολουθήσεις ήταν νόμιμες, όπως λέει και η επιστολή Ράμου, οπότε ούτε γάτα ούτε ζημιά. Άρα λοιπόν, το να ανακυκλώνεται μία συζήτηση για το αν έγιναν ή δεν έγιναν οι παρακολουθήσεις είναι τελείως αδιέξοδο. Απαντήθηκε το ζήτημα αυτό. Το ζήτημα αυτό απαντήθηκε. Έχουμε πάει στην επόμενη πίστα πλέον. Και η επόμενη πίστα είναι να μάθουμε ποιος ήταν ο λόγος εθνικής ασφάλειας που παρακολουθούνταν όλοι αυτοί. Αυτό είναι το ερώτημα. Όπως επίσης αποδεικνύεται πόσο κρίσιμο είναι αυτό που λέει το ΚΚΕ, ότι πρέπει να μπει στο επίκεντρο της προσοχής αυτό το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο επιτρέπει την εκτείναξη των άρσεων απορρίτου με μία γεωμετρική πρόοδο. 17, 18, 19, 20, 21, 22, εκτείναξη των νόμιμων επισυνδέσεων. Επίσης αποκαλυπτικές ήταν και ορισμένες ομιλίες των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα των εισηγητών του εχθές και του κοινοβουλευτικού του εκπροσώπου, του κ. Τσακαλώτου, και χθες και σήμερα. Τι ακούσαμε? Ότι η Νέα Δημοκρατία, λέει, μεταλλάχθηκε με τον κύριο Μητσοτάκη, μεταλλάχθηκε. Ότι η ιστορική αυτή παράταξη πήρε το στραβό το δρόμο, ότι απεμπόλυσε τις αξίες του αστικού κόσμου και της φιλελεύθερης ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Και το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει το ΣΥΡΙΖΑ να παλεύει για τη χαμένη τιμή της σοσιαλδημοκρατίας. Τώρα αντιλαμβανόμαστε ότι παλεύει και για τη χαμένη τιμή της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός τα έκαναν όλα αυτά που έκαναν, αυτά τα δυσόδη για τα οποία πλέον υπάρχουν πολύ σοβαρά στοιχεία, όχι ως παραφωνία από την υπόλοιπη ιστορική τους διαδρομή, αλλά γιατί αυτό απορρέει ακριβώς από το χαρακτήρα τους ως ένα κόμμα αστικό και ως υπηρέτες αυτού του κράτους, του κράτους της δικτατορίας του κεφαλαίου. Και όσο πιο αντιδραστικό γίνεται αυτό το κράτος, τόσο πιο αντιδραστικά θα γίνονται όλα τα κόμματα που το υπηρετούν. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Κατανοούμε την ανάγκη που υπάρχει να ασκηθεί μιας μορφής πίεση, ας το πούμε έτσι, στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αν και ιστορικά καμία κυβέρνηση δεν έχει πέσει ποτέ από πρόταση δυσπιστίας. Αλλά εδώ έχετε φτάσει στο σημείο να δίνετε συγχωροχάρτη στη Νέα Δημοκρατία. Έχετε φτάσει στο σημείο να λέτε ότι το πρόβλημα των παρακολουθήσεων αφορά μόνο την Ουγγαρία του Όρμπαν, την Αμερική του Τραμπ και την Ελλάδα του Μητσοτάκη. Λες και όλο το υπόλοιπο είναι ένας κόσμος που είναι ηθικά αγγελικά πλασμένος, που δεν γίνονται παρακολουθήσεις, που οι κρατικές ή μυστικές υπηρεσίες λειτουργούν δημοκρατικά και με διαφάνεια. Αυτός είναι ο αστικός κόσμος και οι αξίες του. Ο κόσμος του αυταρχισμού, ο κόσμος της διαφθοράς, ο κόσμος της βαρβαρότητας. Και δεν έγινε έτσι τώρα. Είναι έτσι εδώ και 150 χρόνια. Και όταν λέτε ότι έρχεται Νέα Δημοκρατία και απεμπολεί τις αξίες του αστικού κόσμου, ένα πράγμα και μόνο αποδεικνύεται. Ότι κι εσείς είσαστε αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του κόσμου. Συγχωροχάρτη λοιπόν δίνετε στη Νέα Δημοκρατία. Συγχωροχάρτη δίνεται στο σάπιο κράτος, συγχωροχάρτη δίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο θεσμικό πλαίσιο που έχει κυριολεκτικά τσακίσει τις ελευθερίες των λαών της Ευρώπης, όπως αποδεικνύει και αυτό το πρόσφατο άθλιο, κοινικό και αποκρουστικό ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που και εκεί το υπογράψατε όλοι μαζί. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Και τι λέει αυτό το ψήφισμα? Ότι τα λόμπι είναι συστατικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Να τη χαίρεστε λοιπόν αυτή την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Αν κάτι αποδεικνύουν τα παραπάνω, είναι ότι υπάρχει κατά τη γνώμη μας κάτι πολύ πιο επικίνδυνο από τα σκάνδαλα που αποκαλύπτονται κάθε τόσο. Και όσα αποκαλύπτονται, γιατί δεν αποκαλύπτονται και όλα. Μάλλον ένα πολύ μικρό τους μέρος.
είναι το πώς επιδιώκεται να διεξάγεται η συζήτηση και αντιπαράθεση γύρω από τα σκάνδαλα. Αν δούμε τις εκλογικές αναμετρήσεις τουλάχιστον των τελευταίων 30 ετών, δεν υπάρχει ούτε μία φορά που να μην επιχειρήθηκε να κυριαρχήσουν προεκλογικά και μάλιστα με μία τελείως αποπροσανατολιστική αντιπαράθεση τα ζητήματα σκανδάλων, διαφοράς, διαπλοκής. Υποτιμάμε ως ΚΚΕ αυτά τα ζητήματα. Κάθε άλλο. Θεωρούμε ότι τα σκάνδαλα αποτελούν μια πολύ απτή απόδειξη της ύψης αυτού του συστήματος που δεν του αρκεί η νόμιμη και η θεσμοθετημένη ληστεία σε βάρος του λαού, αλλά χρησιμοποιεί κάθε μέσο για τη χειραγώγηση, για τον εκβιασμό, για την εξαγορά. Προφανώς και σε όλα αυτά τα σκάνδαλα υπάρχει και το ξεκαθάρισμα λογαριασμών πολιτικών, οικονομικών, επιχειρηματικών, γεωπολιτικών, για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι. Όμως ένα είναι δεδομένο, ότι αυτό το πάνω χέρι, όποιος κι αν το έχει, θα το στρέψει σε βάρος του λαού. Επειδή λοιπόν το ΚΚΕ από αυτή τη σκοπιά προσεγγίζει τα σκάνδαλα και επειδή αντιπαλεύει αυτές τις παρήφημες αξίες του αστικού σας κόσμου, γι' αυτό το λόγο είναι σε θέση να φωτίσει τις πραγματικές αιτίες και γι' αυτό το λόγο δεν έχει και επιλεκτικές ευαισθησίες για τα σκάνδαλα, όπως έχετε όλοι οι υπόλοιποι και όπως το δείξατε πανηγυρικά στην περίπτωση των καταγγελιών των υποκλοπών σε βάρος του ΚΚΕ. Εσάς σας απασχολούν τα σκάνδαλα τόσο όσο, μέχρι του σημείου εκείνου που να υπηρετούν τις εκλογικές σας σκοπιμότητες. Και δείτε την υποκρισία σας. Τσακώνεστε και πριν η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ και τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και των ανεξαρτήτων αρχών. Πριν 4 χρόνια, όταν ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, το ΚΚΕ μεταξύ όλων των υπολείπων... Ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε και τελειώνω. Μεταξύ όλων των υπολείπων προτάσεων που κατέθεσε, όπως για παράδειγμα για να καταργηθεί η συνταγματικά κατοχυρωμένη φορολογική ασυλία των εφοπλιστών, αυτό κι αν είναι νόμιμο σκάνδαλο των σκανδάλων, κατέθεσε και την εξής πρόταση. Να μην διορίζεται η ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων από την εκάστοτε κυβέρνηση. Και αυτό δεν ήταν μια πρόταση μόνο του ΚΚΕ. Τα ίδια τα μέλη των δικαστικών ενώσεων προτείνανε κάτι τέτοιο. Τι είπατε όλοι οι υπόλοιποι της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης? Το απορρίψατε. Την απορρίψατε αυτή την πρόταση. Που δεν θα άλλαζε δά και το χαρακτήρα της δικαιοσύνης, γιατί μια δικαιοσύνη που στηρίζεται σε αντιλαϊκούς νόμους, ανεξάρτητα από πρόσωπα, αντιλαϊκές αποφάσεις θα παίρνει. Τι κάνατε για τις ανεξάρτητες αρχές? Στο Σύνταγμα μειώσατε τα 4/5 που προβλεπόταν από τη διάσκεψη των Προέδρων για να ορίζονται τα μέλη των ανεξαρτήτων αρχών, όλοι σας, και το κάνατε 3/5. Τι σημαίνει αυτό? Ακόμη πιο εύκολο για την εκάστοτε κυβέρνηση να διορίζει τους δικούς της ανθρώπους στις ανεξάρτητες αρχές. Και έχετε το θράσος μετά να μιλάτε για ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και των θεσμών και ούτω καθεξής. Κανένα θεσμικό αντίβαρο δεν μπορεί να μπει σε αυτή την εξουσία του κεφαλαίου. Η δική μας λοιπόν μορφή είναι διαρκής και δεδομένη. Η πραγματική μορφή του λαού θα κριθεί έξω από εδώ με τον αγώνα του και με την ψήφο του, στοχεύοντας τον πραγματικό αντίπαλο, αυτό το σάπιο σύστημα και το κράτος που χωράει τα πάντα, τους κοριούς, τα φακελώματα, τα λόμπι. Ένα πράγμα μόνο δεν χωράει: τις εργατικές λαϊκές ανάγκες. Και αυτή τη μορφή, για αυτή τη μορφή χρειάζεται ένα πιο δυνατό ΚΚΕ.